Δύο νέα θετικά περιστατικά ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό διαπιστώθηκαν από τα δείγματα που ελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στο νοσοκομείο της Άρτας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην Ήπειρο σε 7. Άμεσα ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και τα άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον 72χρονο που ήταν το πρώτο κρούσμα στην περιοχή της Άρτας, παραμένουν σε αυστηρή καραντίνα στην οικία τους και παρακολουθούνται, ενώ η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έχει ήδη αρχίσει την ιχνηλάτιση των επαφών τους. Στο μεταξύ, στην ειδική καρδιολογική μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, η οποία έχει δημιουργηθεί μόνο για την παρακολούθηση ύποπτων κρουσμάτων από τον κορονοϊό, εισήχθη περιστατικό το οποίο νοσηλευόταν ως ύποπτο σε απομόνωση στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας. Το αποτέλεσμα του τεστ για το αν είναι θετικό στον κορονοϊό αναμένεται εντός της ημέρας. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύονται σε απομόνωση δύο ακόμη ύποπτα κρούσματα. Ένα εξ αυτών είχε εισαχθεί προημερών και το αποτέλεσμα του σχετικού δείγματος αναμένεται επίσης εντός της ημέρας, ενώ ένα νέο ύποπτο κρούσμα, του οποίου λήφθηκε δείγμα, επίσης τελεί εν αναμονή αποτελέσματος. Σε ό,τι αφορά τα ήδη διαγνωσμένα με κορονοϊό άτομα, ο 72χρονος από την Άρτα και ο οδηγός βουνού εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου διασωληνωμένοι σε σταθερά βελτιωμένη κατάσταση. Ο γιατρός του νοσοκομείου Πρέβεζας νοσηλεύεται στη μονάδα λιμωδών, ενώ σε καραντίνα στο σπίτι της παραμένει η γιατρός που είχε διαγνωστεί θετικά. Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, από τις 5 Μαρτίου έως σήμερα, έχουν ληφθεί 164 δείγματα, εκ των οποίων 4 ήταν θετικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά. Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα και των 9 δείγματων, τα οποία ληφθήκαν την Παρασκευή στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπως και τα δείγματα όλων των προηγούμενων ημερών, ενώ δεν εκκρεμούν δείγματα προς διερεύνηση. Αρνητικά ήταν επίσης και τα υπόλοιπα δείγματα στο νοσοκομείο της Άρτας, εκτός των 2 θετικών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και κοινωνικές επαφές του 72χρονου που νοσηλεύεται διασωληνωμένος, καθώς και επαφές του ιδίου με υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου. Οι υπόλοιπες επαφές του θετικού κρούσματος του ηλικιωμένου παραμένουν σε περιορισμό στην οικία τους και παρακολουθούνται. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, ένα δείγμα νοσηλευόμενου ύποπτου κρούσματος επέστρεψε αρνητικό και σήμερα λήφθηκαν και στάλθηκαν και δείγματα δύο ακόμη ύποπτων κρούσματων, τα οποία δεν χρήζουν νοσηλείας και τα οποία βρίσκονται εδώ και μέρες σε κατοίκον περιορισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Τέλος, στο νοσοκομείο Φιλιατών δεν έχει απαιτηθεί η λήψη κάποιου νέου δείγματος προς διερεύνηση, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο θετικό κρούσμα από τα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί έως σήμερα. Στο μεταξύ, αναχώρησαν χτες στις 11 το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας για τα λιμάνια Ανκόνα και Μπρίτεζι της Ιταλίας οι 19 Ιταλοί υπήκοοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε αναμονή για επαναπατρισμό στο κάμπικ του Δρεπάνου, καθώς και άλλα 9 άτομα, επίσης Ιταλοί υπήκοοι, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες επαναπατρισμού τους με την Ιταλική Πρεσβεία. Το λιμενικό σώμα Ιγουμενίτσας, καθώς και η λιμενική αστυνομία, με την αυτοπρόσωπη παρουσία των διοικητών τους και τη συνδρομή της αστυνομικής διεύθυνσης Ιγουμενίτσας, πραγματοποίησαν με υποδειγματικό τρόπο όλη την επιχείρηση, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας για τη δημόσια υγεία και σε συνεργασία με εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ηπείρου, προχώρησαν και στη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Στο κάμπινγκ εξακολουθούν να φιλοξενούνται 15 άτομα από διάφορες χώρες της Ευρώπης, για τους οποίους συνεχίζονται οι διαδικασίες προώθησης στις χώρες προέλευσής τους. Όλοι παρακολουθούνται και είναι καλά στην υγεία τους.